Καλημέρα σε όλου. Ονομάζομαι Ριγκάνη Γεωργό και είμαι απόφυτο του τμήματο Επιστήμη Φυσική Αγωγή και Αθλητισμού στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη. Σήμερα, στη συνεργασία με την κυρία Ελένη Μπάσα, θα σα κάνω μια παρουσίαση τη ανασκοπική μου εργασία με θέμα η αποτελεσματικότητα τη μεθόδου προπόνηση ισχύω με αντιστάσει στο βέλτιστο φορτίο σε αθλητέ ομαδικών αθλημάτων. Προκειμένου να εισαχθούμε στο θέμα. Αξίζει να σημειωθεί πω ω ισχύ ορίζεται η ικανότητα παραγωγή υψηλών τιμών δύναμη σε σύντομο χρονικό διάστημα. Η παραγωγή ισχύω εξαρτάται από πολλέ παραμέτρου όπω τα χαρακτηριστικά του μειό και του νευρομυϊκού μηχανισμού. Μία από τι μεθόδου προπόνηση ισχύω είναι η προπόνηση στο βέλτιστο φορτίο, η οποία συναντάται στα αγγλικά με τον όρο Optimum Power Load. Ως βέλτιστο στο φορτίο ορίζεται το φορτίο που μεγιστοποιεί την απόδοση ισχύω κατά την εκτέλεση μια άσκηση. Το βέλτιστο στο φορτίο φαίνεται να διαφέρει από άσκηση άσκηση, αλλά και ανάλογα τον τρόπο εκτέλεση. Εντοπίζεται συνήθω ένα εύρο φορτίων μεταξύ του 30 με 70% τη μέγιστη επανάληψη, ενώ παράλληλα έχει διαπιστωθεί ότι υπάρχει υψηλή σχέση μεταξύ των τιμών Ισχύω στο βέλτιστο φορτίο και τη επίδοση στο sprint σε αθλητέ υψηλού επίπεδου. Όσον αφορά την εξέταση του βέλτιστου φορτίου, αυτή καθορίζεται μέσω τη σχέση φορτίου ισχύω με τη χρήση δικών τεχνολογικών μέσων που υπολογίζουν την παραγωγή ισχύω. Πιο συγκεκριμένα, η διαδικασία για την εξέταση του βέλτιστου φορτίου στα κάτω άκρα περιλαμβάνει την αρχική εκτέλεση τριών επαναλήψεων με τη μέγιστη βουλητική ταχύτητα σύσπασης στο 40% της μάζης σώματος του αθλητή και επίτα προοδευτική επιβάρυνση μετά από κάθε σετ 10% της μάζης σώματος μέχρι να εμφανιστεί μείωση της παραγωγής ισχύως της επαναλήψης της τάξης του 5%. Ο σκοπός τη παρούσα ανασκοπική εργασία ήταν να παρουσιάσει τα ερευνητικά δεδομένα της μεθόδου του βέλτιστου φορτίου και να συγκρίνει την αποτελεσματικότητά της με άλλες προπονητικές μεθόδους σε αθλητές ομαδικών αθλημάτων. Αναζητήθηκαν στις βάσεις δεδομένων PubMed και ResearchGate με λέξη κλειδιά Resistant Training, Optimum Power Load, Team Sports από το 2015 έως το 2022. Σε αυτή την αναζήτηση βρέθηκαν 8 έρευνε οι οποίε πληρούσαν τα κριτήρια, ενώ αποκλείστηκαν σχετικέ έρευνε που εξέταζαν την αποτελεσματικότητα τη προπόνηση ισχύω σε γυναίκε και εφήβου των δύο φύλων. Για κάθε μελέτη συγκεντρώθηκαν και καταγράφηκαν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά. Η συγγραφή, το έτο δημοσίευση, ο αριθμό, η ηλικία και το άθλημα των συμμετοχόντων, η διάρκεια τη έρευνα, ενώ έγινε και αναλυτική περιγραφή των προγραμμάτων και των αποτελεσμάτων σε δείκτες ισχύως. Προχωρώντας τα αποτελέσματα, διαπιστώθηκε ότι η μέθοδος του βέλτιου φορτίου μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά ως μία μέθοδος προπόνησης για την ανάπτυξη της δύναμης, της ταχύτητας και της ισχύως, προκαλώντας παράλληλα λιγότερη κόπωση στους αθλητές συγκριτικά με τα, προγράμματα, με τα παραδοσιακά προγράμματα ενδυνάμωσης, τα οποία χαρακτηρίζονται από υψηλή ένταση και προπονητικό όγκο. Επιπρόσθετα, διαπιστώθηκε ότι το βέλτιστο φορτίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν ευρύτερο φάσμα φορτίων, δίνοντα τη δυνατότητα τη εξατομίκευση των ερεθισμάτων ανάλογα με τι ανάγκε κάθε αθλητή. Σε αυτή τη ζώνη του βέλτιστο φορτίου, εντοπίστηκε ότι η χρησιμοποίηση εντάσεων χαμηλότερα από το βέλτιστο φορτίο επέδρεσε σημαντικά στην ανάπτυξη Τη επιτάχυνση στη δρομική ταχύτητα, ενώ αντίθετα, η χρησιμοποίηση υψηλότερων εντάσεων από το βέλτιστο φορτίο βοήθησε στην ανάπτυξη των κινήσεων ισχύω, όπω είναι το άλμα, η αλλαγή κατεύθυνση και η δρομική ταχύτητα στα 20 μέτρα. Παρακολουθώντα τον πίνακα αποτελεσμάτων, μπορούμε να διακρίνουμε πω τα προπονητικά πρωτόκολλα που χρησιμοποίησαν είτε αποκλειστικά είτε συνδυαστικά τη μέθοδο του βέλτιστου φορτίου, Κατάφεραν να αυξήσουν σημαντικά τους δείκτες ισχύως. Περνώντα τέλος στα συμπεράσματα, η προπόνηση στο βέλτιστο φορτίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά ω εναλλακτική τη παραδοσιακή προπόνηση υψηλή έντασης, καθώς παρουσιάζει παρόμοιε ακόμη και καλύτερε προσαρμογέ στην αύξηση τη μέγιστη δύναμη και τη ισχύως με μικρότερο προπονητικό όγκο και κόπωση γεγονός που αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα για τον προπονητή που μπορεί να χρησιμοποιήσει αποτελεσματικά και ξεκούραστα τους αθλητές του στα τεχνικοτακτικά ζητήματα. Επίσης, η μέθοδος του βέλτιστου φορδιού μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε αποκλειστικά είτε συνδυαστικά με άλλες προπονητικές μεθόδους για τη βελτίωση της απόδοσης σε κινήσεις ισχύως στο μακροχρόνιο προγραμματισμό. Τέλος, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω για την προσοχή σας αλλά και για τον χρόνο σας και είμαι διατεθειμένο να ακούσω τις ερωτήσεις σας.